αδερφός του τον όκτιο. Όταν βλέπεις καυγά, να τρέχεις από τον πλαγινό σοκάι. Να αργοπορείς ώστε να περάσει φούρια. Και τότε να παρουσιάζεις. Και άλλη συμβουλή του έδωκε. Στον καυγά, πάντοτε να βλέπεις ποιος είναι δυνατότερος και να φυλάγεις. Να μαλώνεις το πιο αδύναμο. Να του τραβάς και ένα χαστούκι και να επαναφέρεις την τάξη. Έτσι θα βγαίνεις δηλαδή. Και ακόμη. Κάθε καινούριος ανώτερος που διορίζεται την πρώτη μέρα είναι γεμάτος αυστηρότητα. Το κάνει για να του πάρει τον αέρα. Τη δεύτερη μέρα κρυώνει και την τρίτη μέρα παραδίνεται. Εσύ να συμμορφώνεσαι σύμφωνα με τις υποδείξεις του προϊσταμένου και να παραπανήσεις μάλιστα αυτές τις τρεις μέρες. Πολύτιμη υποθήκε. Τα σημαίνα εκείνα είχε διοριστεί νέος αστυνόμος. Για να δείξει το ζήλο του. Διέταξε να κλείσει το καφενείο τη νύχτα εκείνη. Αύριον ή μεθαύριον θα επέτρεπε πάλι να μένει ανοιχτό. Αλλινή ξεκίνη. Είχε πέσει στον λαχνό. Ήτο πεπρωμένη νύξη. Ο καλός κλήτο ενθυμείτο τα συμβουλά του συναδέλφου. Ανάγκη να βιάσει τον καφετζίνι να κλείσει. Δεν επιτράπησε τον βοηθό να μείνει εντός. Για να μην σηκωθεί και ανοίξει, ισόσως είναι το πιθανό να έρθουν να κρούσουν την θύρα. Δεν επιτράπησε στον δερβίσιν των ανέστιων τον πλάνητα να μείνει. Επί την προφάση ότι έπαιζε τον Άι και μάζωνε κόσμο. Και δεν άφηνε τους γείτονας να κοιμηθούν. Ο δερβίσις με το σαρίκι του, με τον τζουμπέν του, με τον ντουλαμά του, επήρε το τσιμπούκι του, τον Άι του και έφυγε. Πού να υπάρχει. Έκαμε λίγα βήματα ασκόπος πέρυσι του καφενείου. Παρέκει η το εισήρα μας. Εσκάπτετο. Ή το σκαμένο. Έκαμε ψύχρα. Νυχτερινόν απόγειο. Μία μετά τα μεσάνια. Ο κλήτορ, ο σκοπός, περιεφέρε το υποκάτω εις το κιόσκι, το τσιγκοσκεπές, τον εκεί μαγαζίων. Ο δερβίσης ο Πλάνης κατήχθηκε στο βάθος της Ήρακος. Ίσως ήλπιζε να έβαινε περισσότερο απάγιο του. Εκάθισε, ακούμπησε, εσκέπτεται το άστατο των ανθρωπίνων πραγμάτων. Άσχολησουν ζυπερενέ. Χαρά σε αυτόν που ξέρει να τον γυρίζει τον κόσμο. Παρήλθε νόρα. Ο Κλήτο, ως τη σε περιπάτη εκεί τριγύρω, εσκέπτεται ότι να είχε δει γίνει ο δερβίσης, τον οποίο είχε ήδη να καταβαίνει στην σειρά. Πού να είναι. Στην ερώτηση σε αυτήν την άφωνη, απήντησε φωνή, ήχος, μέρες γλυκή. Ο ξένος μουσουλμάνος είχε παγώσει εκεί όπου κάθεται και ενίστασε. Για να ζεσταθεί, έβγαλε τον Άι και άρχισε να παίζει τον τυχόντα ήχο, ώστις του ήλθε κατά τη φορά της στιγμή. Thank you.
Αρχίδας διαφέρει, δια να είναι το ναι, όπου είπε ο Χριστός. Το ναι, το ήμερο, το ταπεινό, το πράω, το ναι, το φιλάνθρωπο. Κάτω εις το βάθος, εις το πλάτο, εις το βάραθρο, ως κελάνης Μαρίακος εις το ρεύμα, φωνή εκ παθέων ανεβαίνουσα, ως μύρο, ως άχνη, ως ατμός, θρύμους, πάρδος, μελωδία, ανερχομένη επί πτήγων άβρας νυχτερινής, ερωμένη μετάσιος, βραΐα, ηλυχία, άδωλος, ψίθυρος, λυγεία, ανερχομένη εις τα γρυπάς, χορτίζουσα τους αέρας, χαιρετίζουσα το αχανές, οικετεύουσα το άπειρο, παιδική, άκρος, ελισσομένη, φωνή παρθένου μυρολογούσης, μηνύρισμα πτηνού χυμαζωμένη, λαχταρούντος την επάνω των του έαρος. Τα βαρέα τείχη και οι ογκώδινοι σκύρονες του Θησίου, η στέγη μεγαλοβρυθής, δεν εξεπλάγησαν προς τη φωνή, προς το μέλος εκείνη. Την ενθυμού του, την ανεγνώριζουν και άλλοτε την είχαν ακούσει. Και εις τους αιώνας της δουλείας και εις τους χρόνους της καπνής. Η μουσική εκείνη δεν ήταν τόσο βάρβαρος όσον υποτίθεται ότι είναι τα ασιατικά φύλλα. Είχε στενή συγγένεια με τας αρχαίας αρμονίας, τα σφυγιστή και λυδιστή.